Κοντά μας είναι ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Γκιώκας. Μπορώ να το ξεκινήσουμε από αυτόν τον κύριο Γκιώκα, μια και το αναφέραμε. Καλημέρα, κύριε Γκιώκα. Καλώς ήρθατε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ. Τι σκέφτεστε πάνω σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε εδώ και καιρό τοποθετηθεί για το θέμα αυτό. Mm-hmm. Όχι τώρα που είναι στην επικαιρότητα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και στην Βουλή και στην αρμόδια επιτροπή, γιατί υπάρχει αρμόδια επιτροπή της Βουλής του απόδημου ελληνισμού που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να διευκολυνθούν οι Έλληνες στο εξωτερικό, όσοι εργάζονται, όσοι σπουδάζουν στο εξωτερικό, προκειμένου να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Με ποιο τρόπο? Όμως αυτό, ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω, όμως αυτό πρέπει να γίνεται με ορισμένες προϋποθέσεις. Mm-hmm. Και επειδή σας άκουσα πριν και σωστά να λέτε ότι και άλλες χώρες το έχουν εφαρμόσει και άλλες χώρες έχουν αντίστοιχες προϋποθέσεις. Λοιπόν, έτσι ώστε να μην υπάρχει μια τέτοια να μην υπάρχει αλλίωση του εκλογικού σώματος. Κύριε Γκιώκα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που βάζετε εσείς λοιπόν για να μην υπάρξει αυτό και αν αυτές οι προϋποθέσεις συγκλίνουν κάπου, αν βλέπετε πεδίο συνεννόησης στη συνάντηση που θα έχει ο κύριος Κουτσούμπας με τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή? Σας το λέω εξ αρχής ότι προς το παρόν, με βάση το σχέδιο που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση, δεν υπάρχει καμιά τέτοια σύγκληση μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχήν εμείς μιλάμε, απορρίπτουμε την επιστολική ψήφο. Εμείς μιλάμε για αυτοπρόσωπη παρουσία. Για κάλπη λέτε, για κάλπη. Βεβαίως. Σε προξενία, πρεσβείες, mm-hmm. σε εκλογικά τμήματα που ενδεχομένως... Το θέμα δεν είναι αυτό το δύσκολο που πρέπει να λύσουμε. Το δύσκολο είναι πώς θα προσμετράτε η ψήφος τους. Το δεύτερο. Όχι, υπάρχουν και ορισμένα άλλα ζητήματα. Το δεύτερο. Μπορεί να γίνει αποδεκτό από όλους μας. Ναι. Ένας μετανάστης, ο οποίος είναι τρίτης, τέταρτης, πέμπτης γενιάς mm-hmm. και που ενδεχομένως να έχει χάσει κάθε επαφή με την ελληνική πραγματικότητα, με τις πολιτικές εξελίξεις, να μην υφίσταται υποχρεώσεις στην ελληνική επικράτεια, να μην υπόκειται στις συνέπειες της πολιτικής του επιλογής mm-hmm. και αυτή η ψήφος να έχει την ίδια βαρύτητα με τη δικιά μου, με τη δικιά σας κτλ. Αυτό το λέει και η κυβέρνηση που λέτε. Προσέξτε όμως ποιο είναι το θέμα. Η κυβέρνηση δεν βάζει κανένα περιορισμό και με βάση το δίκαιο της ηθαγένειας που υπάρχει, γιατί εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα δεδομένα. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα συγκεκριμένο δίκαιο για την απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας και κατ' επέκταση του δικαιώματος mm-hmm. της ψήφου. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε ότι το δικαίωμα, η κτήση της ελληνικής ηθαγένειας και το δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα ταυτίζονται. Μα εδώ μιλάμε για όσους είναι γραμμένους στους καταλόγους τώρα. Για αυτούς δεν μιλάμε? Όχι. Αλλά... αυτό λέει η κυβέρνηση. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Όμως, όμως το σχέδιο που φέρνει δεν αποκλεί, mm-hmm. δεν αποκλεί σε καμιά περίπτωση να υπάρχει κτήση της ελληνικής ηθαγένειας με βάση το υπάρχον δίκαιο, παραλαμβάνω, που ισχύει mm-hmm. στην Ελλάδα από μετανάστες τρίτης, τέταρτης, πέμπτης γενιάς και να υπάρχει μια τέτοια διόγκωση του εκλογικού σώματος. Μια Ελλάδα ακόμα λέτε. Βεβαίως. Μια Ελλάδα ακόμη από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση, καλός ή κακός. Ωραία, άρα ποια είναι η δική σας αντίληψη? Πού πρέπει να μπει, ας πούμε, εμείς η γραμμή? Λέμε, πρώτον, μιλάμε πάντα για τους Έλληνες που είναι γεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, έτσι. Βάζουμε ένα όριο 30 χρόνια να έχει φύγει από την Ελλάδα και να υπόκειται σε μια σειρά υποχρεώσεις που έχουν και οι υπόλοιποι πολίτες του ελληνικού κράτους. Φορολογικές υποχρεώσεις, ταξιδιωτικές υποχρεώσεις. Μα οι περισσότεροι έχουν ακίνητα εδώ, έχουν περιουσίες, οι άνθρωποι έχουν υπόκεινται σε αυτά. Πληρώνουν έμφυα, ενώ λείπουν. Κύριε Οικονόμου, όμως, επαναλαμβάνω, το κρίσιμο ζήτημα, το οποίο δεν το λέει η κυβέρνηση, είναι ότι με βάση το δίκαιο της ηθαγένειας που υπάρχει στην Ελλάδα, αυτό μπορεί να ξεχυλώσει. Ωραία. Εγώ σας ρώτησα και κάτι άλλο όμως. Συμφωνώ. Μπορούν πολύ εύκολα. Πώς θα προσμετράτε οι ψήφους τους? Καταλόγους, τόσοι και άλλοι τόσοι. Σύμφωνε, αυτό πες ότι θα το βρείτε, σας λέω εγώ. Θα βρείτε μια κοινή συνισταμένη. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι μείζον, δεν το συζητώ καθόλου. Η ψήφος τους αυτή θα μετράει στο σύνολο όπως όλων μας ή θα βγάζουν μια ομάδα βουλευτών επικρατείας, ας πούμε, του εξωτερικού? Πώς το βλέπετε αυτό? Αν τηρούνται μια σειρά προϋποθέσεις σαν και αυτές που θέτουμε, μπορεί να υπάρχει μια τέτοια, ρύθμιση. Mm-hmm. Όμως σας λέω, το κρίσιμο είναι να μπουν οι συγκεκριμένοι περιορισμοί. Mm-hmm. Γιατί αυτό που πάει να κάνει η κυβέρνηση τώρα δεν υπάρχει σε κανένα άλλο κράτος. Mm-hmm. Όλα τα κράτη τα οποία έχουν... Γι' αυτό σας φώναξε η κυβέρνηση να κουβεντιάσετε, να βρείτε συγκλήσεις. Όλα τα κράτη, γι' αυτό και εμείς θα καταθέσουμε αυτές τις προτάσεις mm-hmm. μας. Γιατί όλα τα κράτη τα οποία έχουν θεσπίσει
Την ψήφο των αποδήμων, ξέρετε, δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα. Βεβαίως. Υπάρχει, βεβαίως. Μια εμπειρία από άλλα κράτη που το έχουν εφαρμόσει. Όλοι έχουν βάλει, λέτε, προϋποθέσεις και όρους. Βεβαίως. Έχουν βάλει όλοι προϋποθέσεις και περιορισμούς. Μα και εδώ θα μπουν, φαντάζομαι, δεν θα ψηφίζουν ανεξέλεκτα ο καθένας περνά απ' έξω. Προς το παρόν πάντως, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πάντως και η κυβέρνηση και αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, το έχει πει πολλές φορές, το είπε και πριν από λίγο σε συνέντευξή του, πως η ψήφος των ομογενών, τέλος πάντων των κατοίκων του εξωτερικού, αφορά σε 350.000 πολίτες. Κάπου εκεί περίπου του προσδιορίζει. Δηλαδή αυτό δεν είναι και τραγικό τώρα. Όμως, δεν είναι ακόμα μια Ελλάδα αυτό που λέτε. Αυτό που κρίνει η κυβέρνηση, επιμένω σε αυτό, δεν το κάνουμε τυχαία. Ναι. Αυτό που κρύβει η κυβέρνηση είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα συγκεκριμένο δίκαιο για την απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας που δίνει τη δυνατότητα κτήσης της ηθαγένειας και άρα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους και άρα δικαιώματος ψήφου σε πάρα πολλούς μετανάστες τρίτης, τέταρτης γενιάς οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Μα εδώ μιλάει ο Υπουργός και για αυτούς που έχουν ελληνικό αφημί. Επομένως περιορίζεται αυτό που λέτε. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Αυτό μένει να το δούμε. Μα έτσι είπε. Τώρα, λοιπόν, το είπε τώρα πριν από λίγο σε συνέντευξη. Βλέπουμε στο πρώτο θέμα, διαβάζουμε τη συνέντευξή του. Ξέρετε πολύ καλά ότι το δικαίωμα ψήφου στον πυρήνα του δεν είναι μόνο ένα δικαίωμα, συνεπάγεται και συνδυάζεται και με ορισμένες υποχρεώσεις. Φυσικά. Όταν εγώ, για παράδειγμα, ψηφίζω για να βγάλω για κυβέρνηση στην Ελλάδα, για να διαμορφώσω τον πολιτικό συσχετισμό στην Ελλάδα, και από αυτή την επιλογή δεν έχω καμία συνέπεια εγώ ο ίδιος, σε καμία σχέση. Αλλά την πληρώνουν οι ντόπιοι, λέτε εδώ εμείς δηλαδή. Νομίζω αυτό είναι ένα εύλογο ζήτημα που πρέπει να το σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος. Βέβαια, σωστά, δηλαδή, εσείς σκέφτεστε διάφορα, έτσι είναι. Ένας μετανάστης τρίτης, τέταρτης γενιάς. Ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, στο Σίδνεϊ, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, στον Καναδά. Αφού σας λέει, κύριε Γκιώκα, να έχει αφημί. Έχει αφημί ο τρίτης, τέταρτης γενιάς, δεν έχει. Μπορεί να έχει. Λοιπόν, εμείς βάζουμε μια σειρά προϋποθέσεις. Ωραία, εντάξει, σωστά. Διάλογο στην κοινωνία. Χρόνος παραμονής. Εμείς κρατάμε. Ναι, κύριε Γκιώκα. Επιστολική ψήφος που δεν πρέπει να ισχύει, πρέπει να υπάρχει η αυτοπρόσωπη. Στις προξενίες, πρεσβείες κλπ. Σωστά. Ότι κάπως μετακινείσαι να πάρεις ψήφο, άρα ενδιαφέρεσαι. Δεν είναι τυπικό το ζήτημα, δεν είναι τεχνικό, είναι ουσιαστικό πολιτικό. Έτσι. Βάζουμε επομένως μια σειρά προϋποθέσεις που, επαναλαμβάνω, έχουν και άλλες χώρες που έχουν εφαρμόσει το συγκεκριμένο, διαδικασία. Και από εκεί πέρα μένει να δούμε τι θα φέρει. Στην προανακριτική τώρα τι θα ψηφίσει το ΚΚΕ, θα απέχετε, τι θα κάνει, θα φύγετε, τι λέτε. Θα απέχουμε από την ψηφοφορία. Θα συμμετέχουμε στη συζήτηση. Ναι. Θα απέχουμε από την ψηφοφορία και εφόσον συγκροτηθεί προανακριτική επιτροπή, θα συμμετέχουμε βέβαια θέτοντας τα ίδια ζητήματα που είχαμε θέσει και στην προηγούμενη επιτροπή που συστήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέμε αυτό γιατί κρατάμε αυτή τη στάση. Γιατί θεωρούμε ότι ανακυκλώνεται μια συζήτηση με αντιστροφή ρόλων αυτή τη φορά, έτσι, ανάλογα με το ποιος είναι κυβέρνηση και το ποιος είναι αξιωματική αντιπολίτευση, και με όρους συγκάλυψης του πραγματικού σκανδάλου και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είχαμε πει και στην Επιτροπή για την Οβάρτης, όταν συστήθηκε, και αν θυμάστε, ενώ συμμετείχαμε στην Προανακριτική Επιτροπή, επειδή δεν έγινε ουσιαστική διερεύνηση και έκλεισε άρον-άρον, εμείς αποχωρήσαμε καταγγέλλοντας αυτή τη διαδικασία. Θεωρούμε ότι γίνεται μια διαδικασία με όρους μιας μικροκομματικής αντιπαράθεσης, μακριά από την ουσία της υπόθεσης, που είναι και... Κλείνουμε, κύριε Γκιώκα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μας ρωτάνε εδώ κάποιοι φίλοι και για τον συνάδελφό σας αυτόν στην πορεία του ΠΑΜΕ που χτύπησε τον αστυνομικό, αλλά τώρα δεν έχουμε θέμα, δεν έχουμε ώρα να το αναλύσουμε. Δεν έχω αντίρρηση να μιλήσω και γι' αυτό πάντως. Δυστυχώς, το ξέρουμε, δυστυχώς δεν έχουμε εμείς άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ.